Κυρία Κομινάκα, οι θέσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος είναι γνωστές. Για ακόμη μία φορά όμως, θα έλεγα ότι επιβεβαιώνεστε αναφορικά με το deal που έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις φαρμακευτικές. Θα μπορούσε, δεδομένων των συνθήκων, τώρα να ανοίξουν οι πατέντες, δεν θα πω την επιστημονική, δεν ξέρω ποια είναι, να δοθεί η συνταγή τέλος πάντων στο να παράγεται τελικά μαζικά το εμβόλιο, να σώσει την παρτίδα. Εμείς να πούμε αρχικά ότι αυτή η κατάσταση που διαμορφώνεται γύρω από τους εμβολιασμούς και οι τεράστιοι ανταγωνισμοί που έχουν δημιουργηθεί και ο εκτροχιασμός, αν θέλει, του εμβολιαστικού προγράμματος, είναι αυτοί που επιβεβαιώνουν ότι όσο το φάρμακο, το εμβόλιο διακινείται και παράγεται με όρους κέρδους, θα έχουμε δυστυχώς τέτοιου είδους φαινόμενα. Άρα αυτό που επιβεβαιώνεται και σε αυτές τις συνθήκες είναι αυτό που λέει το ΚΚΕ, ότι ο μεγαλύτερος ιός είναι ο καπιταλισμός που οδηγεί σε αυτού του είδους τα φαινόμενα. Σε αυτή την... ήθελα να κάνω ένα σχόλιο, επειδή άκουσα τους προηγούμενους ομιλητές να υπερθεματίζουν υπέρ του δημοσίου συστήματος υγείας. Να θυμίσω βέβαια ότι στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα, για την κατάσταση που βρίσκεται σήμερα στο δημόσιο σύστημα υγείας, έχει τεράστια ευθύνη η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που το αφήνει αθωράκιστο, όμως το χεράκι τους το έχουν βάλει και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, και του Κινάλ, και του Πασόκ, και του ΣΥΡΙΖΑ, και βέβαια προηγούμενα και η Νέα Δημοκρατία ξανά, για να φτάσει εδώ που έφτασε το δημόσιο σύστημα υγείας. Και σήμερα βέβαια όλοι να αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα και ότι όσο αφήνουν χώρο στον ιδιωτικό τομέα, αυτό θα κερδοσκοπεί σε βάρος της υγείας του λαού. Συγγνώμη, να αναγνωρίσουμε τι θεμελιώθηκε και η Πασόκ πάντως. Δηλαδή, αφού αναγνωρίζουμε όλοι, δεν αναγνωρίζουμε και τι θεμελιώθηκε η Πασόκ. Δηλαδή, προσπαθείτε να συρρήξετε κάτι το οποίο θα φτιάξαμε. Θα αφήσετε να ολοκληρώσω και θα σα απαντήσω. Όχι, δεν θέλω να. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Το πώς δημιουργήθηκαν οι κατακτήσεις τέλος πάντων για το δημόσιο σύστημα υγείας ήταν και θέματα άλλων εποχών και του κινήματος. Όμως σήμερα έχουμε μια διαμορφωμένη κατάσταση. Όμως από την πρώτη στιγμή το ΚΚΕ είπε ότι δεν θα πρέπει να γίνεται ο εμβολιασμός, η έναρξη των εμβολιασμών άλοθη για να σταματήσει, για να μην θωρακιστεί το δημόσιο σύστημα υγείας, να σταματήσουν να παίρνονται μέτρα προστασίας της υγείας του λαού στους χώρους εργασίας, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα σχολεία, εκεί όπου εκδηλώνεται και αναπαράγονται, αν θέλετε, τα κρούσματα, γιατί ήταν δεδομένο ότι δυστυχώς η διαδικασία των εμβολιασμών θα είναι μια μακρόσυρτη διαδικασία. Και βέβαια επιμένουμε, από την πρώτη στιγμή το θέσαμε, ότι δεν είναι δυνατόν να παίζουμε σε αυτό το παιχνίδι των ανταγωνισμών των φαρμακοβιομηχανιών, ότι θα πρέπει η κυβέρνηση να επιδιώξει να εξασφαλίσει όλα τα ασφαλή εμβόλια που είναι εγκεκριμένα, που θεωρούμε ότι και αποτελεσματικά, άρα να μπορέσει ο λαός να έχει πρόσβαση το ταχύτερο δυνατόν σε όλα τα εμβόλια, και όχι βέβαια αυτό να γίνεται με όρους γεωπολιτικών ανταγωνισμών και παζαριών που μας οδήγησαν. Κυρία Κομινάκα, ο καπιταλισμός, εγώ να συμφωνήσω μαζί σας, έχει δείξει τα όρια του τουλάχιστον στο θέμα των εμβολίων. Πήραν ένα σκασμό λεφτά, έκαναν την έρευνα, κάποιες εταιρείες βρήκαν τη σωστή φόρμα, διαφορετική η καθεμία για το εμβόλιο. Τώρα, βρήκαν βέβαια με χρηματοδότηση. Το είπα. Πήραν ένα σκασμό λεφτά από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, από το Ειδικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Πολιτειών, από τη Μεγάλη Βρετανία, από τη Γερμανία, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το έχουμε πει, το λέμε εδώ κάθε βράδυ. Δεν έχουμε αυταπάτες. Όμως, τώρα, στο και πέντε, το σπάσιμο της πατέντας θα ήταν μια λύση. Για τώρα, όχι. Καταλαβαίνω. Ναι, κοιτάξτε, τώρα το να θεωρούμε ότι ακόμα και αυτό το ζήτημα της πατέντας έχει να κάνει με το πώς το εμβόλιο θεωρείται εμπόρευμα και ουσιαστικά δημιουργεί, διαμορφώνει όρους για να πάρουν άλλον ένα σκασμό λεφτά από άλλο δρόμο οι φαρμακοβιομηχανίες. Αυτό που θεωρούμε τώρα ότι είναι κρίσιμο είναι να διεκδικηθούν και να έχει πρόσβαση ολός σε όλα τα ασφαλή εμβόλια. Και όχι βέβαια να συνεχίσουμε να παίζουμε αυτό το παζάρι κάνοντας τα χατήρια της μίας ή της άλλης φαρμακοβιομηχανίας. Και βέβαια, για να κάνω αυτή την επισήμανση και να κλείσω,
μπορεί να αναγνωρίζουμε τις... μπορεί να λέτε ότι εντάξει, τώρα είμαστε σε μια συγκεκριμένη κατάσταση, όμως έχουν ευθύνες και οι κυβερνήσεις και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Διαχρονικά δεν που συντηρεί και σήμερα, να θυμίσουμε ότι όταν υπέγραψε η Ευρωπαϊκή Ένωση τις συμφωνίες με τις φαρμακοβιομηχανίες, η Ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ ζήτησε να δοθούν αυτές στη δημοσιότητα. Εσύ είδαμε με μαυρισμένα το 80% του κειμένου. Αυτή όμως την κατάσταση τη θεωρείται δεδομένη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί αυτή συντηρεί τον ανταγωνισμό των φαρμακοβιομηχανιών, γιατί θεωρούν ότι διαφορετικά δεν θα υπήρχε κίνητρο για να παραχθεί το εμβόλιο. Κυρία Κομνάκα, η αλήθεια είναι ότι η κατάσταση για εργαζόμενους και μικρομεσαίους είναι άθλια. Είναι πάρα πολύ δύσκολη και όπως ακούστηκε και προηγούμενα, ερχόμαστε και μετά από 10 χρόνια κρίσης που πάλι τα σπασμένα φορτώθηκαν στην πλάτη των εργαζομένων και μικρών αυτοαποσχολούμενων. Δηλαδή όλοι αυτοί που πλήρωσαν τα σπασμένα των μνημονίων για την ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών, για να ενισχυθούν και να επιβιώσουν μεγάλη κλιματική όμοι, και σήμερα δεν μπορεί για ακόμη μια φορά να ακούνε ότι τα όρια της οικονομίας είναι συγκεκριμένα, γιατί σημασία έχει αυτά τα όρια προς ποιους τα κάνεις ελαστικά και σε ποιους τα κάνεις πολύ πολύ σφιχτά. Δεν μπορεί δηλαδή να επιδοτούνται με ζεστό χρήμα μεγάλη επιχειρηματική όμιλη. Σήμερα για παράδειγμα ήταν η χρηματοδότηση της Αιτζίελ με 120 εκατομμύρια ευρώ, η οποία στηρίχθηκε από όλα τα άλλα κόμματα. Υπάρχουν μια σειρά μέτρα και το Ταμείο Ανάκαμψης ουσιαστικά κατευθύνεται προς μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους και ταυτόχρονα τους δίνονται και μια σειρά δυνατότητες με μέτρα που πάρθηκαν στο διάστημα της πανδημίας, αντεργατικά μέτρα που θα τα βρουν μπροστά τους εργαζόμενοι δυστυχώς και πολύ μετά την πανδημία, γιατί η κρίση έχει δρόμο μπροστά της, όπως έγινε εξάλλου και με τα μέτρα της προηγούμενης κρίσης, με απλήρωτες υπερορίες. Άρα δηλαδή τους δίνονται μια σειρά δώρα προς τις μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους να εκμεταλλεύονται τους εργαζόμενους και να κερδίζουν, και την ίδια ώρα οι μικροί αυτοαποσχολούμενοι στην εστίαση πραγματικά είναι απελπισμένοι, τα εμπορομάγαζα, και όλοι αυτοί δεν στηρίζονται ουσιαστικά βέβαια με αναστολές οφειλών που θα τις βρούνε το αμέσως επόμενο διάστημα μπροστά τους. Γι' αυτό το ΚΚΕ διαφοροποιήθηκε και κατέθεσε από την αρχή πρόταση νόμου που ζήτησε να δοθεί προτεραιότητα στα χαμηλότερα εισοδήματα, δηλαδή με προτεραιότητα για την περίπτωση των αυτοαποσχολούμενων αγροτών, επαγγελματιών με εισοδήματα μέχρι 12.000 ευρώ, να τους δοθεί γενναίο κούρεμα χρεών, διαγραφή τόκων και προσαυξήσεων και προς τις τράπεζες και το δημόσιο, να επιδοτηθούν για όλο το διάστημα που είναι κλειστά οι ατομικές τους ασφαλιστικές φορές, να δοθεί σε όλους αυτούς επίδομα ειδικού σκοπού ύψους 1.000 ευρώ, ώστε να μπορούν να επιβιώσουν και όχι μόνο να ξεχρεώνουν ό,τι μπορούν, ό,τι ξεχρεώνουν, που στην πραγματικότητα δεν ξεχρεώνουν και όλα τα τρέχοντα έξοδα. Άρα να δοθεί προτεραιότητα σε αυτόν τον κόσμο που το έχει πραγματικά ανάγκη, και ας μείνουν παραπίσω οι επιχειρηματικοί όμιλοι που έχουν θησαυρίσει όλα τα προηγούμενα χρόνια. Και ακόμα μια χαρά ενίσχυση παίρνουν. Και θησαυρίζουν και τώρα. Λοιπόν, τα φαινόμενα έξαρσης της καταστολής όλο αυτού του διαστήματος ή έχουν στόχο πρώτα και κύρια να φοβήσουν το φοιτητικό κίνημα, το εργατικό, το λαϊκό κίνημα, που ακόμα και σε μέσα στις συνθήκες της πανδημίας δεν σώπασε και όλο αυτό το διάστημα κατάφερε και έσπασε αυτές τις απαράδεκτες, αυθαίρετες απαγορεύσεις, προκειμένου να διεκδικήσει και τα δικαιώματά του βέβαια στην εκπαίδευση, όπως ζητάνε χιλιάδες φοιτητές και οι μαθητές, που ενώ τα πανεπιστήμια παραμένουν επί ένα χρόνο κλειστά, δίνονται 30 εκατομμύρια ευρώ για να προσλάβουν αστυνομικούς να φρουρούν τα πανεπιστήμια, και την ίδια ώρα βέβαια, γιατί αυτό έρχονται να φρουρήσουν οι αστυνομικοί στα πανεπιστήμια, δηλαδή ένα πανεπιστήμιο που λειτουργεί ως επιχείρηση και πετάει έξω μαθητές, δημιουργώντας περισσότερα εμπόδια στην πρόσβαση, στην εκπαίδευση, με τους κόφτες και τις βάσεις ελάχιστες βάσεις αγωγής.